Λοιπόν, εγώ να πω ότι στο μεταξύ έρχονται βροχή τα μηνύματα που αφορούν τον Έμφυα, όπως κάθε μέρα, από ανθρώπους οι οποίοι από κάθε την Κόρινθο, εδώ από την Ετωλοκαρνανία, από τον Αστακό, από τη Σαλαμίνα, από τη Αμπελοκήπου, είναι περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν ποσά εξωφρενικά σε σχέση τουλάχιστον με αυτά τα οποία πλήρωναν ή δεν πλήρωναν καθόλου το προηγούμενο διάστημα. Τώρα δεν θα μπω ένα-ένα να τα διαβάζω, αλλά είναι εντυπωσιακά. Μάκη, κάτι θέλει να πει για το θέμα των επιδοτήσεων πριν πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα. Σε αυτό που τη συμβουλέτα που γίνονταν προηγουμένω. Να μην ξεχνάμε ότι ανάλογη κατάσταση ήταν και πριν το 67. Παρόλο που ήταν προσωπικότητες. Ζήσαμε αποστασία, πέσανε λεφτά και εκεί η οικογενειοκρατία και αυτά που ζούμε σήμερα, παρόλο που τότε ήταν προσωπικότητες. Εδώ έχω μια ένσταση. Μάκη μου, έχω μια ένσταση. Μάκη μου, έχω μια ένσταση σε αυτό. Είναι ο εξοραϊσμός του χρόνου και η μυθολογία μιας εποχής ολιγαρχίας που μας κάνει να τους βλέπουμε. Προσωπικότητες, επειδή έχω γνωρίσει αυτές τις προσωπικότητες εντός εισαγωγικών από παιδί, όχι όλες, κάποιες από αυτές, σου λέω ότι δεν ήταν καθόλου προσωπικότητες. Έτσι. Και αυτό διευκόλυνε πάντα την ανάδειξη ηγετών. Ένας τρόπος για να φαμπρικάρεις ηγέτες εκ του μηδενός είναι να τους πλαισιώνεις με μετριότητες ή και με... με μηδενικά τα οποία προσποιούνται τις μετριότητες. Έτσι. Να σας βάλω μια σχέση. Λοιπόν, ελάχιστοι από αυτούς. Ελάχιστοι από αυτούς. Και οι ερετότητες και οι προσωπικότητες και οι ελάχιστοι από αυτούς τους μύθους ήταν προσωπικότητες. Και δυστυχώς οι ιστορικοί στην Ελλάδα χαϊδεύουν πολύ και τα παλιά έπιπλα της αποθήκης. Πάντως, θέλω να ρωτήσω κάτι. Πώς θα ήταν αυτή η πολιτική των προηγούμενων ετών με τη σημερινή κατάσταση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν υπήρχε δηλαδή μόνο κρατικό ραδιόφωνο. Αν λειτουργούσε τηλεόραση, διαδίκτυο, ίντερνετ, ραδιόφωνο. Ήταν πολύ προστατευμένη η Μην τα ισοπεδώνουμε. Δεν είναι σίγουρο, το κρατικό ραδιόφωνο. Έλεγε, λέει ότι ήταν πολύ προστατευμένοι σε προστατευμένο περιβάλλον. Θα είχαν ισοπεδωθεί και αυτές δεν ξέρουμε, δεν εγώ λέω, κύριε Νασόπουλο, ότι δεν ξέρω πώς θα ήταν. Πάντως σωστά το θέτει νομίζω. Ήταν σε πολύ πιο προστατευμένο περιβάλλον. Πώς θα ήταν σε ένα περιβάλλον τέτοιο. Ο έλεγχος τώρα είναι πολύ πιο σοβαρός από τότε. Το περιβάλλον ήταν τότε πολύ πιο προστατευμένο. Και για να είμαστε και δίκαιοι, η εποχή της που ονομάζουμε μεταπολίτευση, με όλα αυτά που είπα για τη διαπλοκή, για την οικογενειακρατία κτλ., είναι πολιτικά υγιέστερη από την περίοδο του μεταφυλιακή. Έχει περιοριστεί, το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, σε σχέση με πριν από 20-30 χρόνια. Τις ελληνικές ταινίες, τις ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες, όλες αυτές τις γνωστές που έχουμε δει. Περιγράφω ένα κλίμα. Για σκεφτείτε λοιπόν στο επικοινωνιακό περιβάλλον του σήμερα. Το σημερινό, ναι. Όχι, σκεφτείτε απλούστατα ένα κόμμα όπως το κομμουνιστικό απογορευμένο. Τι πολιτική ζωή ομαλότητας μπορεί να έχει μια τέτοια διακυβέρνηση σε μια χώρα. Αρκεί λοιπόν, αυτό. Μα δεν θα ήταν απογορευμένο, διότι θα ήταν. Όχι, εννοούσα. Όχι. Συγκρίνω ότι μεταπολίτευση. Νομιμοποιηθεί πολύ νωρίτερα. Εντάξει, δεν λέμε άλλο πράγμα. Ο χρόνος είναι πολύτιμος. Λοιπόν, κάτι θέλει να μας διαβάσει. Λοιπόν, απλώς για το θέμα των αγροτών, η λύση που προτείνουν που πρέπει να γίνει είναι να ξαναζητηθεί ο νόμος, να αλλάξει, να τροποποιηθεί ο νόμος 4254 του 2014, ώστε να απαγορεύσει τον συμψηφισμό των οφειλών προς τον ΟΓΑ και να εκταμιευτεί η χρηματοδότηση. Τα ποσά τα οποία πέρα τα πάρουν οι αγρότες στα χέρια τους, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τώρα εγώ κύριε Μιχελάκη έχω την ερώτηση που καταθέσατε στον κύριο Βορύδη στα χέρια μου και περιγράφεται όλα αυτά τα οποία μάθαμε και εμείς τις τελευταίες μέρες. Και λέτε, επειδή κατά γενική ομολογία το υπέρτατο αγαθό της δημόσιας υγείας συνιστά θεμέλιο λίθο του κοινωνικού κράτους, και ποιος μπορεί να διαφωνήσει με αυτό, τι έχει απομείνει άλλο, δεν έχουμε πει πολλά πράγματα, ποια μέτρα θα λάβετε προκειμένου αυτές τις τόσο σημαντικές εξετάσεις να καλύπτονται πλήρως από το ασφαλιστικό σύστημα. Εγώ ακούω δύο μέρες τώρα τον κύριο Βορύδη, ο οποίος δίνει απαντήσεις. Εγώ θέλω να μου πείτε αν αυτές οι απαντήσεις είναι πιστικές, διότι αυτά τα στοιχεία τα οποία ακούσαμε στις τελευταίες δύο μέρες, ακόμα και εμείς που έχουμε υποτυπώδεις γνώσεις από αυτά που ξέρουμε από τις οικογένειές μας, από συμβαίνουν γύρω-γύρω μας. Είναι πράγματα τα οποία. Μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα αρρωστήσει μια κοπελιά που θέλει να κάνει τεστ ΠΑΠ. Λοιπόν. Ή κάποιο που έχει κάνει bypass. Εσείς θα πρέπει να περιμένει το χρόνο. Γι' αυτό το λόγο, κύριε Κουρή, για αυτά τα οποία λέτε, εγώ κατέθεσα αυτή την ερώτηση. Με λεπτομέρειες μέσα. Για το τεστ ΠΑΠ. Για τα καρδιολογικά, για τον καρκίνο, για όλα. Για όλα αυτά τα θέματα. Αυτό λοιπόν που εγώ εισέπραξα ως απάντηση από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή. Ναι. Και από τις δηλώσεις τις σημερινές του διοικητή του ΟΕΟΠΗ, του κύριου Τάκη Κοντού, ο οποίος είπε ότι δεν περιορίζουμε, άφησε μάλιστα αν θέλετε και ένα παράθυρο για κάποιες πιθανόν ρυθμίσεις πάνω στα θέματα αυτά, αλλά θα αναφερθώ σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Βορύδης στη Βουλή. Ο κύριος Βορύδης,
αυτό που είπε είναι ότι δεν απαγορεύεται να γίνουν εξετάσεις, ακόμα και για περιπτώσεις που ο νόμος δεν τις επιτρέπει. Αν ο γιατρός πει ότι μία κοπέλα 16 ετών πρέπει να κάνει τεστ πάπη γιατί έχει, ας πούμε, ξεκινήσει τη σεξουαλική της ζωή νωρίτερα και θα πρέπει να κάνει αυτές τις εξετάσεις, ο γιατρός γράφοντας τη συνταγή πρέπει να το κάνει και θα γίνουν. Αν τώρα ο γιατρός θέλει. Άλλο είπε, μετά τα 21 okay. χρόνια. Ο νόμος λέει αυτό. Αν όμως ο γιατρός ζητήσει και γνωματεύσει ότι έτσι πρέπει να γίνει, θα γίνει. Με βάση αυτά που είχε ο κ. Βορύδης, που είχε το νομοσχέδιο. Σας μεταφέρω αυτά τα οποία υπόθηκαν. Ένα δεύτερο. Εξετάσεις ο πολίτης και πάει. Διότι εδώ, καταρχήν, η συζήτηση που έγινε στη Βουλή, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν είχε να κάνει με αυτά τα θέματα. Είχε να κάνει τη δημιουργία ενός φορέα ελεγκτικού για να σταματήσει επιτέλους το πάρτι στην υγεία. Πάμε λοιπόν, στην άλλο άκρο όμως, έτσι δεν είναι. Άρα, άλλο λοιπόν, να σταματάει το πάρτι. Λέω λοιπόν, γι' αυτό και εγώ έκανα αυτή την ερώτηση. Θέλω να λες η καρδιοπαθή, θα κάνεις τρίπλεξ κάθε 5 χρόνια. Γι' αυτό και ξαναλέω, bypass, όταν έτσι. Ο γιατρός κρίνει ότι πρέπει να γίνει, έχει, όμως, θα γίνει. Το νομοσχέδιο που βγήκε δεν έφερε. Και σας λέει κάτι ο Διονύσης, το οποίο είναι σωστό. Έτσι κι αλλιώς. Εγώ δεν μπορώ να πάω μόνος μου να κάνω εξετάσεις αυθαίρετος. Έπρεπε να πάρω έτσι και από τον γιατρό. Η συζήτηση είναι για τους γιατρούς. Και να λέει ότι οι οποίοι πρέπει να μπορεί εξετάσεις. Να είχαν μόνο 16χρονες, 18χρονες, τέλος πάντων κάτω από τα 21, έχει... και να στέλνει, και να στέλνει στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα μονίμως. Δεν υπήρχε ένας έλεγχος. Ποιος υπήρχε. Να το κάνει, να ορίσει το μηχανισμό. Αυτό φτιάξαμε. Μα δεν χρειαζόταν αυτό. Αυτό φτιάξαμε. Να βάλει αυτές τις διατάξεις. Να πούμε τα νούμερα απλά. Εγώ τα δέχομαι τα νούμερα. Εφέτος, με ένα προϋπολογισμό 320 για το χρόνο είμαστε ήδη στα 300. Πέρυσι ήμασταν στα 700. Και πρώτα δεν διαφωνώ. Δεν λέω να μην γίνεται έλεγχος. Ο κόσμος όταν ματώνει. Διρεκτίβα ότι μετά τα 21 θα κάνει. Ίσως δεν έγινε κατανοητός, κύριε Βορύδη. Ο κύριος ο Βορύδης. Σε αυτό που με ρωτήσατε εμένα, επειδή εγώ απαντώ εδώ πέρα τώρα. Και μεταφέρω την απάντηση του κύριου Βορύδη. Είπε στη Βουλή. Είπε στη Βουλή. Αυτό σας λέω. Μα είπε στη Βουλή ότι αν ο γιατρός πρέπει να πάει να γράψει μία εξέταση, είτε αυτά αφορά τεστ ΠΑΠ, είτε αφορά τρίπλεξ, είτε αφορά διαγνωστικές εξετάσεις για τον. Τότε τι νόημα έχει αυτό. Αυτό που έγινε. Αυτό σας απαντώ. Ο ελεγκτικός μηχανισμός. Το ρώτησα για να πάρω τις απαντήσεις. Ναι, προφανώς. Άρα λοιπόν, τι είναι το σημαντικό. Έπεισε, να φτιάξουμε από τη στιγμή που λέει στη Βουλή ότι ο γιατρός μπορεί να γράψει. Και βέβαια, ποιον δεν καλύπτει. Δεν σας καλύπτει εσάς. Μέσα στο νομοσχέδιο. Στην τοπολογία. Θα το δούμε στην πράξη. Αν μπήκε στη διάταξη. Σας εξηγώ ότι το νομοσχέδιο δεν αφορά. Δεν φτιάχτηκε και αυτό το πράγμα. Φτιάχτηκε για να φτιαχτεί ένας μηχανισμός και εδώ, κύριε Κατρούγκαλε, δεν πρέπει να διαφωνήσει κανένας. Ποιος πρέπει να διαφωνήσει σήμερα εδώ. Διαφωνία, γι' αυτό σας λέω ότι μίνιμουμ πρέπει να έχουμε να συμφωνούμε σε κάποια πράγματα. Ενός ελεκτικού μηχανισμού που θα ελέγχει αν το πάρτι που γινότανε δεν ήταν μία από τις μεγαλύτερες μαύρες τρύπες στην οικονομία. Κύριε Κατρούγκαλε, να απαντήσω σε αυτό βεβαίως. Δεν πρέπει να το ελέγξουν. Αλλά ποιος ήταν ο υπουργός, τι κάνανε. Αλλά σήμερα. Τον τροχονόμο κάνανε. Συγγνώμη. Να κοιτάξουμε τι πρέπει να κάνουμε. Και όχι να κλαίμε πάνω από το χειμώνα. Όχι να κλαίμε. Μην αλλάξετε το θέμα όμως. Δεν το αλλάζουμε. Θα ήθελα πάει κάποιος να κάνει μια διαγνωστική, απεικονιστική, ακτινολογική εξέταση. Μπορεί να έχει ένα παραπεπτικό. Αφού δεν την πληρώνει από την τσέπη, οπότε δεν τον νοιάζει τη ρύθμιση. Χωρίς να την έχει γράψει κάποιο γιατρό ή να έχει πάει από το ταμείο του να πάρει. Διονύση μου, είχε γίνει. Άρα οι γιατροί έγραφαν σοριδών. Δεν ξέρω ποιος έγραφε. Εγώ ξέρω ότι είχε γίνει μια βιομηχανία πέρα από τους προϋπολογισμούς. Ναι, αλλά ο ασθενής την πληρώνει με τη ρύθμιση. Δεν την πληρώνει ο γιατρός. Καταρχήν, να σου πω κάτι. Εγώ έκανα την ερώτηση και για έναν άλλο λόγο. Το κόστος της πρόληψης είναι φθηνότερο από το κόστος της θεραπείας. Άρα λοιπόν, εδώ, αν νομίζει κάποιος ότι κάνει εξοικονόμηση κόβοντας εξετάσεις. Το σύστημα υγείας επιβαρύνεται περισσότερο. Και μπορεί να συμπαθάνει. Επειδή όμως ξαναλέω στη Βουλή αυτό και από τις δηλώσεις του κ. Κοντού, ότι αν υπάρχει και οτιδήποτε άλλο διορθώσει, σε κάθε περίπτωση δεν τίθεται θέμα κάποιος που ο γιατρός γνωματεύει ότι πρέπει να κάνει την Α εξέταση, δεν θα γίνει. Νομοθετήθηκε. Σας λέω αυτό. Ακούστε. Είναι αναμφισβήτητο ότι υπήρχε μια μεγάλη σπατάλη στο χώρο της υγείας εξαιτίας του συστήματος διαπλοκής και του πελατειασμού που λέγαμε προηγουμένως. Αυτό είναι αντίρρητο. Δεν είναι τρόπος όμως να επανορθώσεις αυτή την ουσιαστικά εκδήλωση της ίδιας παθογένειας του πολιτικού συστήματος με το να προχωρήσεις σε μια ουσιαστικά αντιμεταρρύθμιση που πάβει να καθιστά την δημόσια υγεία κοινωνικό αγαθό. Δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο η έκθεση του απεσταλμένου του ΟΗΕ που θα εξέταζε τη συνέπεια των μνημονιακών ρυθμίσεων στο θέμα της υγείας.
κατέληξε ο Σέφας Λούμινα ότι πρόκειται για μείζονανθρωπικιστική κρίση με δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, τη μεγάλη μείωση των δαπανών. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν επομένως μειώνεις τόσο δραστικά το σύνολο της δαπάνης, όχι για να αντιμετωπίσεις πατάλες, σε απόλυτα νούμερα. Δεν είναι δυνατόν να έχεις λοιπόν και την πίτα χορτάτη, και το πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Μοιραία θα υπάρξουν κενά. Και υπάρχει ένα δεύτερο ακόμα καθοριστικότερο. Ακριβώς επειδή αυτές οι περίφημες διαρθρωτικές αλλαγές στην υγεία είναι αντί μεταρρύθμιση και όχι μεταρρύθμιση, τι κάνουν? Εισάγουν χρηματοοικονομικά κριτήρια κάπου που θα έπρεπε η υγεία να παρέχεται ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό, δωρεάν. Όταν λοιπόν κάνουμε ταυτόχρονα και τα δύο αυτά πράγματα, εισάγουμε δηλαδή την ανάγκη κάποιος να πληρώσει. Μοιραία κάποιος που δεν μπορεί να πληρώσει μένει απ' έξω και δεν μπορεί να έχει πρόσβαση. Και όταν μειώνουμε και το σύνολο των δαπανών, είναι αδύνατο να κρατήσουμε τις δομές όπως υπάρχουν. Άρα, αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να εξασφαλίσουμε μια επιστροφή σε κάτι που δεν είναι σοσιαλισμός. Είναι η απλή υπεράσπιση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου του συστήματος αγοράς με κοινωνικά δικαιώματα του παρελθόντος. Ο ανθρωπισμός είναι. Ακριβώς. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όμως όταν κάποιος για να βρει φάρμακα ανασφάλιστος θα πρέπει να πάει στο κοινωνικό ιατρείο, να βασίζεται δηλαδή πρακτικά στην κοινωνική αλληλεγγύη. Η υποχρέωση για την υγεία και την παιδεία είναι υποχρέωση βαρύ το κράτος. Σε ορισμένες πανεπιστημίες πρέπει να παραδεχθούμε. Ένα νούμερο. Η Ελλάδα έχει 5 φορές περισσότερες μαγνητικές εξετάσεις από τη Γερμανία. Δεν διαφωνεί. Και λέω τώρα, και εγώ θέλω να ρωτήσω αυτό. Δεν διαφώνησα. Πρέπει να προσθεί αυτό. Προσέξτε, κύριε Κατρούγκαλ, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, αλλά με συγχωρείτε, αυτό Γιάννη μου που συμβαίνει, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν συνέβη επειδή δόθηκε έμφαση στην πολιτική της υγείας. Συνέβη για άλλους λόγους. Για να βγάλουν λεφτά αυτοί οι οποίοι μπλέκονται στα κυκλώματα. Είναι απλό. Θα σας πω, επειδή η εκταμείευση είναι φοβερή από άψη κόστους, θα σας πω δύο νούμερα. Το 12 οι δαπάνες των διαγνωστικών ήταν 300 εκατομμύρια. Το 13 500 και το πρώτο εξάμηνο του 14 323 μέχρι τώρα. Που σημαίνει ότι θα φτάσουν πάνω από 700. Λέω λοιπόν, όταν μια κοινωνία ματώνει, δεν μπορεί κάποια τροκτικά να κερδίζουν. Άρα λοιπόν, και εδώ σας καλώ κύριε Κατρούγκαλ, να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν συμμενείτε στο να υπάρξει. Διαφωνούμε στο θέμα του μοντέλου της υγείας. Οκ, ο καθένας έχει την άποψή του. Δεν πρέπει όμως να συμφωνήσουμε ότι θα πρέπει να έχουμε έναν ελεκτικό μηχανισμό. Σαν γι' αυτό. Εγώ το προσυπογράφω απολύτως αυτό που λέτε. Αλλά στη Βουλή δεν πήρατε θέση όμως. Όχι, ακούστε γιατί είσαι. Συγγνώμη, αλλά στη Βουλή. Ακούστε όμως. Είπατε, εμείς δεν συμφωνούμε. Μετράει το σύνολο της κατεύθυνσης της πολιτικής. Μα συμφωνήσουμε σε αυτό. Δεν μπορείτε να καλείτε να συμφωνείτε. Το βλέπετε κι εσείς. Αυτό λογικό είναι. Ο κάθε λογικός άνθρωπος διαφωνεί. Γιατί συνέβη αυτό, γιατί μέσα στη διετία έχουμε υπερδιπλασιασμό των δαπανών. Επειδή πέσαμε που έγιναν ελέγχοι. Δεν το ξέρω. Τραγιτζή από εδώ, από εκεί που είναι όμως φυσιολογικό. Και όταν έχει. Δεν το ξέρω. Όταν όμως εκτρέπονται χρήματα από το δημόσιο σύστημα υγείας προς τους ιδιώτες. Συγγνώμη. Κύριε Νασόπουλε, νομίζω ότι η απάντηση είναι. Πέντε φορές, κύριε Κατρούγκαλε, μαγνητικές εκτάσεις από τη Γερμανία. Ναι, ακούστε. Η Γερμανία είναι. Υπάρχει αυτό που σας λέω. Πέντε φορές πάνω από εμάς έχουμε. Δίνουμε χρήματα στους ιδιώτες. Ήταν πιο ελεύθερα πριν θα ήταν. Νομίζω ότι γίνεται για τον λόγο που λέει ο κ. Κατρούγκαλε. Αλλά δεν φτάσαμε τυχαία. Εδώ που φτάσει η χώρα. Πάντως, κύριε Μιχελάκη, είπε κάτι ο κ. Κατρούγκαλος, αν μπορείτε, γιατί δεν ακούστηκε με την Ασσαρία. Λέω λοιπόν ότι έναν από τους λόγους που αυξάνεται αυτή η δαπάνη είναι γιατί αποδυναμώνεται ο μηχανισμός του δημόσιου συστήματος υγείας και εκτρέπονται χρήματα προς ιδιώτες. Ακριβώς γι' αυτό μίλησα για το ταξικό πρόσημο των πολιτικών. Συγγνώμη, να μιλήσω πάνω σε αυτό. Αν αυτό. Αν έχετε δίκιο. Συγγνώμη, κύριε Νασόπουλε. Αν έχετε δίκιο σε αυτό, εξηγήστε μου τότε γιατί στα χρόνια που δεν είχαμε κρίση και δεν είχαν πειραχτεί όλα. Η μαύρη τρύπα στην υγεία ήταν χειρότερη από άλλες αυτές. Μισό λεπτό. Που σημαίνει, θα σας απαντήσω αμέσως. Όταν λοιπόν δεν υπήρξε υποβάθμιση όπως έγινε στα χρόνια της κρίσης, όχι. Γιατί τότε η μαύρη τρύπα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί το σύστημα ήταν αμαρτωλό. Γιατί το δισεκατομμύρια ήταν στην υγεία. Κύριε Κουρί, είναι. Και όλοι οι προηγούμενοι κατέβασαν στα δύο. Δεν τα έχω πρόχειρα δυστυχώς. Κύριε Κουρί, η απάντηση είναι απλή. Γιατί το σύστημα ήταν αμαρτωλό. Γιατί το σύστημα ήταν αμαρτωλό. Και την περίοδο των παχιών αγελάδων. Πάλι λόγω του πολιτιασμού. Ακούσατε, τι είπα. Είπα ότι κανείς δεν έχει αντίρρηση για τον περιορισμό της πατάλης. Αλλά δεν πρέπει να αλλάξει ο χαρακτήρας του δικαιώματος στην υγεία. Αυτό που με στενοχωρεί όμως είναι ότι στη Βουλή δεν συμφωνήσατε τουλάχιστον να συνενέσετε ναι στον ελεκτικό μηχανισμό. Πάμε στον κύριο Γεννηματά. Μάκη. Βλέπετε ότι πάμε για ανάκαμψη, πιάσαμε πάτο, ανάπτυξη έρχεται, μειώθηκε η ύφεση, δεν έχουμε ανάγκη την Τρόικα. Κοιτάξτε, η ανάπτυξη σαφώς δεν βλέπουμε, έτσι, και δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε.
εάν δεν γίνουν κάποιες σημαντικές αλλαγές στο ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Και μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μια πιο υπεύθυνη συνειδητοποίηση γενικότερα στην Ευρώπη, δρατώμενος από τις ευκαιρίες των δηλώσεων Ντράγκη τώρα τελευταία, που ετόλμησε να προφέρει τη λέξη ύφεση σαν πανευρωπαϊκό φαινόμενο αυτή τη στιγμή και έχει προκαλέσει μια μεγάλη ταραχή γενικότερα, διότι έχει αρχίσει επίσημα πλέον να αμφισβητείται η πανευρωπαϊκή πολιτική της ύφεσης. Έτσι. Εάν υπάρξει κάποια γενικότερη αλλαγή σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές αντιμετώπισης του χρέους στην Ευρώπη, είναι πολύ πιθανόν βέβαια και η Ελλάδα... Το βλέπετε αυτό με το χρέος. Θα τραβήξει πολύ αυτό. Σήμερα μάθαμε κιόλα ότι δεν θα γίνει και αυτό που περιμέναμε τον Νοέμβριο, αυτή η διάσκεψη για το χρέος. Ναι, αναβάλλεται γι' αυτό. Να πω κάτι πολύ ασφαλώς, σημαντικό τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που πέρασε σχεδόν απαρατήρητο. Μια φράση είναι. Τα τελευταία 20 χρόνια, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο ΟΗΕ διεκδικούσαν ποιος θα ρυθμίσει το ζήτημα, με ποιο τρόπο θα γίνεται η διαπραγμάτευση των χρεών των κρατών. Με ποιο τρόπο θα μπορούν να γίνονται δηλαδή αναδιορθώσεις χρέους. Αν το ρόλο αυτό το αναλάβαινε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η αναδιάρθρωση θα γινόταν με τον τρόπο που θέλουν οι πλούσιοι, αυτοί που δανείζουν. Το ανέλαβε ο ΟΗΕ χθες με μια ιστορική ψηφοφορία μετά από πρόταση της Βολιβίας και με 124 ψήφους εναντίον 11. Εναντίον ψήφισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία και κοντινοί του σύμμαχοι, Ισραήλ, Τσεχία κτλ. Εμείς δυστυχώς δεν ψηφίσαμε υπέρ. Ήμασταν στις 41 χώρες, οι περισσότερες Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ψήφισαν αποχή. Μάλιστα. Αυτό όμως είναι ελπιδοφόρο φαινόμενο, γιατί στο μέλλον μπορεί να έχουμε συγκεκριμένες ρυθμίσεις, όχι τροϊκανής έμπνευσης, για το πώς θα γίνονται οι αναδιορθώσεις του χρέους. Λοιπόν, πάμε κύριε Γερμαντά, συνεχίστε. Καλά, ασφαλώς αυτό είναι. Ο ΟΗΕ δεν δίνει χρήματα απ' την άλλη όμως. Κανονίζουν κανόνες όμως. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αυτό είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει στο μέλλον βεβαίως. Είναι διεργασίες οι οποίες δεν φαίνονται, είναι κάπως υπόγειες, ξάφνου. Δίνεται ένα σήμα και τα λοιπά ότι κάτι προχωράει και οπωσδήποτε αυτό θα γίνει. Αλλά να μην ξεχνάμε, αγαπητέ Γιώργο, ότι ο τρίτος κόσμος έχει βγάλει νέες ηγεμονικές δυνάμεις, οι οποίες απλώς θα υποκαταστήσουν τις παλιές με οποιαδήποτε θεσμική αλλαγή. Έτσι δεν σημαίνει θα δηλαδή... θα θέλουν μια καλύτερη ισορροπία. Για μια μεταβατική φάση... Γιατί σε κάποια πράγματα δεν μας βοήθησαν, κύριε Γεννηματή. Όχι, ασφαλώς. Άρα ναι. Λοιπόν δεν είναι πάντα. Παρόλο που είχαμε επενδύσει φρούδες, ελπίδες σε τέτοιου είδους βοήθειες. Έτσι, ασφαλώς. Ας πούμε για παράδειγμα, δηλαδή, νομίζουμε πάντα ότι ασφαλώς, οι γεωπολιτικές αλλαγές... Όχι, όχι, είναι σαφές. Όταν κάποιες δυνάμεις μπορεί να τις βλέπουμε συμπαθητικά, ιδεολογικά, σημαίνει ότι και στην εξωτερική πολιτική θα έχουν ως όφελός μας. Όχι, όχι. Συγκεκριμένα πράγματα με τη Βραζιλία. Ασφαλώς. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πρέπει να μείνουμε εδώ, το θέμα της διαχείρισης του χρέους και κρίσεων τέτοιων όπως αυτές που δημιουργήθηκαν Ιρλανδία, Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία κτλ. Έτσι, θα πρέπει να γίνονται και να διαχειρίζονται μόνο από την Ευρώπη. Ήδη το δούμε, επειδή είδα προηγουμένως τον τίτλο που έβαλε ο συνάδελφος στο Σούπερ επάνω. Έτσι. Είπε όχι, δεν είναι το όχι του Δουνουτού. Είναι από την Ευρώπη ότι αναβάλλεται η ιστορία. Θα πρέπει η Ευρώπη να διαχειρίζεται τα του οίκου της. Από την Ευρώπη αναβλήθηκε. Ναι. Κύριε Μιχελάκη. Στην πραγματικότητα δεν είχε προγραμματιστεί είχε... επεδείο και το ΔΝΤ μια. Ακριβώς. Σας θυμίζω ότι με το Δούνου του έχουμε μέχρι το 2016 για 25 δις. Τα 25 δις είναι ένα ποσό που η χώρα μπορεί πλέον να ανταποκριθεί και έρχομαι σε αυτό που είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας. Ότι πια η χώρα έχει τη δυνατότητα, δεν είναι με τον πιστόλι στον κρόταφο. Μπορεί να διαχειριστεί υπό όρους και συγκεκριμένες συνθήκες κάποια πράγματα που δεν μπορούσε στο παρελθόν. Μια και ερώτηση. Σιγά σιγά πρέπει να γίνει και βλέπετε ότι σιγά σιγά γίνεται. Μία ερώτηση τελευταία να σας ναι, κάνω. Κάτσε με συγχωρείς. Τι έχει αλλάξει, Γιάννη μου, και το λες αυτό. Τι νομίζεις ότι έχει αλλάξει και απέκτησε μια διαπραγματευτική άνεση που δεν είχε. Η χώρα έστω και δοκιμαστικά βγήκε δειλά στις αγορές και αυτό το πείραμα. Δεν απέτυχε. Δεν απέτυχε. Δεύτερο, τώρα θα με βάζει σε πειρασμό και δεν προλαβαίνει. Θα σας πω. Ένα δεύτερο. Ετοιμάζεται να ξαναβγεί σιγά σιγά, προσεκτικά, για να μπορέσει έτσι να έχει τη δυνατότητα κάποια στιγμή να αποκοπεί από αυτόν τον μηχανισμό. Να μην έχει ανάγκη μνημόνια και νέα δάνεια που θα σου φέρουν και υποχρεώσεις που δεν τις θέλουμε. Και έτσι έχει ανάγκη για δανεικά. Είδατε ότι μίλησα. Διονύση μου, μίλησα πολύ προσεκτικά. Βγαίνει δειλά σιγά σιγά, εδραιώνει σιγά σιγά αυτά που πρέπει να κάνει. Και να πω και κάτι άλλο. Το χειρότερο σκοτάδι είναι λίγο πριν ξεμερώσει.
Και η ματά, ποια είναι η επισήμανση που θέλω να κάνω. Σε βάση περιπτώσει, για να ολοκληρώσω την απάντηση που, στην ερώτηση που μου υπέβαλε ο κύριος Κούρης, απήντησα στο πρώτο σκέλος ότι δεν βλέπω τέτοιο πράγμα. Αντίθετα, εγώ βλέπω ότι θα. Αυτό με τις αγορές, καταρχήν που λέει ο κύριος Μιχελάκης. Θα μπούμε σε δεύτερο κύκλο της κρίσης, όταν θυγούν μέτωπα τα οποία μέχρι σήμερα είχαν μείνει απλώς στο περιθώριο και αγοράζαμε χρόνο. Όπως, δηλαδή, όπως. Το ασφαλιστικό. Και οι εξυγίες των ισολογισμών των τραπεζών θα μας βυθίσουν σε μια νέα φάση λιτότητας, η οποία βεβαίως θα είναι πολύ χειρότερη από αυτή την οποία ζούμε τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, αν σκεφτεί κανείς τις τρύπες του ασφαλιστικού και τις τρύπες που θα προκύψουν μέσα από μια πραγματική εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, αν τολμηθεί να γίνει, ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων που θα ακούσουμε θα μας προκαλέσει προβλήματα ακοής. Αυτή θα είναι η δεύτερη φάση. Λοιπόν, εντάξει, καλό είναι να σκεπτόμαστε αισιόδοξα και να τα αφήνουμε τα πράγματα μέχρι να έρθει ο χρόνος να τα βάλει στην προτεραιότητα, στην ατζέντα των προτεραιοτήτων, αλλά αυτό είναι μπροστά μας. Και θα έλεγα ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα που δεν αντιμετωπίσαμε εγκαίρως είναι μπροστά μας και θα αδικήσουν και όσες προσπάθειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα και μετά θα ξαναρχίσουμε από την αρχή. Αυτό που λέτε για τις αγορές δεν με βρίσκει σύμφωνα. Ήμουν αντίθετο στην έξοδο την σπασμωδική του περασμένου Μαΐου, όπου η Ελλάδα απλώς αύξησε το κόστος δανεισμού, διότι το κόστος το οποίο πήραμε εκείνα τα 2,5 δις, εν πάση περιπτώσει, ήταν το κόστος της Κεϊλάνης. Ήταν το μεγαλύτερο της συγκεκριμένης συγκυρίας. Δεν το σχολίασε κανείς, αλλά δεν με ρώτησε και κανένας. Μάλιστα, λοιπόν, και παραμένει διπλάσιο από την Πορτογαλία. Και φυσικά και στην επόμενη έξοδο δεν βλέπω γιατί θα έχει βελτιωθεί μια πράση συγκριτικά. Πολύ μια πράση. Εγώ συμφωνώ με την παρατήρηση του κ. Γεννηματάτου ότι χρειάζεται να αλλάξει συνολικά το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Επειδή όμως παρακολουθώ και στο Ευρωκοινοβούλιο ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει με βάση τους υφιστάμενους θεσμούς και συσχετισμούς, χρειάζεται ένα σοκ στην Ευρώπη. Και αυτό το σοκ μπορεί να δώσει μόνο μια κυβέρνηση αριστερά στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μιχελάκη, μία ερώτηση. Στην Ευρώπη. Μία ερώτηση. Γιατί, επειδή λέγατε για τις δηλώσεις των στελεχών, για να δείτε τώρα πόσο άδικο γίνεται καμιά φορά να παίρνετε αποσπασματικά, θα έρθω εγώ τώρα να σας πω δηλώσεις στελεχών σας τι λένε για την Ευρώπη. Ναι, λοιπόν, αλλά το θέμα είναι οι αποφάσεις πλειοψηφίας. Α, μπράβο. Άρα λοιπόν, γιατί σε εσάς ισχύουν οι αποφάσεις πλειοψηφίας και σε εμάς όχι? Γιατί είναι ενδεικτικές του κλίματος. Κύριε Μιχελάκη, το κόμμα σας αυτές τις απόψεις, όπως λένε, αξίζει το αυτή του κάπως περίεργα αστέρα του ΣΥΡΙΖΑ, τις κάνετε παντιέρα. Μην το επικαλέσετε. Γιατί οι άλλοι δεν κάνουν το ίδιο. Το ίδιο κάνουν. Είναι πολιτική πράξη. Αυτό είναι αμφίδρομο αυτό. Μα εγώ δεν το επικαλέστηκα. Είναι αμφίδρομο. Μια ερώτηση τελευταία. Εσείς επειδή προέρχεστε από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι, με αυτό αυτοδιοίκηση... το ερωτηματολόγιο που ζήτησε απαντήσει ο κ. Φούχτελ, τα σκουπίδια, το άλλο. Αν δείτε, 5 σελίδες έξι στους Δήμους. Εγώ περίμενα να μου πείτε κάτι άλλο. Έκανα, αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Εσωτερικών. Όχι, ναι. Εγώ την περίοδο που ήμουν στο Υπουργείο δεν είχα τέτοια αυτά. Δεν θεωρώ ότι κανένα Υπουργείο σε αυτή τη χώρα και το Εσωτερικών σήμερα ότι μπορεί να έχει τέτοιες πρακτικές. Ξεκάθαρα πράγματα. Κανένα υπουργείο ούτε το εσωτερικό. Γιατί το υπέβαλε. Δεν το υπέβαλε. Οι Δήμοι, σας θυμίζω, έχουν μια αυτονομία. Ναι, μπορεί κάποιος να απευθυνθεί σε ένα Δήμο και να του πει θέλω αυτό το στοιχείο. Θράσος δεν είναι. Ένα λεπτό. Λέω ξανά. Οποιοδήποτε, οι Δήμοι έχουν μια αυτοτέλεια. Και διοικητική. Ναι. Έτσι. Άρα μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στο Δήμο και να ρωτήσει τότε οτιδήποτε. Εξαρτάται από το Δήμο αν θα τα δώσει ή όχι. Ρωτήθηκε κανένα υπουργείο. Ποιο του έδωσε το δικαίωμα να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Σας ξαναλέω. Δεν είναι μόνο ο Δήμος. Γιατί, κοιτάξτε. Τον έχει φέρει η κυβέρνηση, τον έχει φέρει. Σας απάντησα για τα Υπουργεία. Εγώ όμως περίμενα μια και με ρωτήσατε για το θέμα του Υπουργείου αυτό να με ρωτήσετε κάτι για τον ΕΝΦΙΕ και το Υπουργείο. Διότι κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουν σε όλη την Ευρώπη. Να μεταφερθεί. Στους Δήμους. Στους Δήμους. Ακριβώς. Και πρέπει να γίνει συγκροτημένα και σωστά. Έχουν οι Δήμοι την υποδομή. Αν δεν το ξεκινήσουμε. Όχι. Με συγχωρείτε. Το έχουμε κουβεντιάσει. Είναι σύμβουλο τοπική αυτοδιοίκηση ο Φούχτελ. Υποτίθεται. Δεν έγινε επειδή. Τέλο πάντων, δεν θα σχολιάσω. Λοιπόν, ο τίτλο του είναι. Κύριε Γεννηματά, ευχαριστούμε πολύ κύριε Κατρούγκαλη, κύριε Μιχελάκη. Εμείς ευχαριστούμε για την πολύ ευχαριστούμε, Διονύση. Μείνετε ο κύριο Σάβα Ρομπόλη σε λίγο μαζί μα, τον ξέρετε όλοι σα νομίζω. Ο κύριο Γιώργο Καβαθά, ο πρόεδρο ΓΕΣΕΒΕ, να μιλήσουμε για πράγματα που αφορούν την αγορά, την εργασία, την ανεργία, την κοινωνία. Θα τα πούμε αυτά όλα που ζει το κάνει σπίτι. Ένα λεπτό. Ρωτήστε όμως, επειδή και για τους επαγγελματίες, το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί πρέπει να τα λέμε, οι 100 δόσεις για τα χρέη προς τους Δήμους, ιδιωτών και επιχειρήσεων.
Ναι, αυτό με τις 100 δόσεις το έχει κάνει. Στο επόμενο πάνελ. Εγώ δεν θα είμαι εδώ. Εντάξει, κύριε Μιχελάκη, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο διάλειμμα, επιστρέφουμε.